Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, παρόλο που η μέρα είναι αρκετά δύσκολη και σήμερα, με συμπολίτες μας πραγματικά να έχουν υποστεί συνθήκες οι οποίες σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πρωτόγνωρες τουλάχιστον για την Ελλάδα μας. Στις περιοχές αυτές της Θεσσαλίας και κυρίως στο τρίγωνο που υπάρχει ανάμεσα στη Λάρισα, στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, αλλά και όλα τα χωριά που είναι παρόχθετου του ποινιού, υπάρχουν πλημμυρισμένες περιοχές και αρκετοί κάτοικοι μάλιστα βρίσκονται εγκλωβισμένοι. Δίδεται σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα σε ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, τραυματίες. Ήδη σήμερα από τις πρώτες πρωινές ώρες που 15 εναέρια μέσα έχουν διατεθεί για να προσεγγίσουν αυτές τις περιοχές, έχει μεταφερθεί ένας καρκινοπαθής από τον Παλαμά, ένας νεφροπαθής από τη Μαραθέα, ένας τραυματίας από το Προάστιο, 3 ακόμα νεφροπαθείς και μία εγκυμονούς από Παλαμά, και αντιλαμβάνεστε ότι όλη η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου άκουσα και την κυρία πριν που την είχατε στους νέχτες σας, μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας όπου δεν ήταν διαθέσιμα τα εναέρια μέσα, οι δυνάμεις με σωστικές λέμβους κατόρθωσαν και πραγματοποίησαν 90 διασώσεις από πλημμυρισμένα πεδία των χωριών που προαναφέραμε πριν. Μάλιστα. Κύριε Βαρθακογιάννη, θα θέλαμε τώρα, καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το οποίο θα κληθείτε να απαντήσετε, αλλά okay. Πόσοι άνθρωποι είναι ακόμα εκεί περιμένοντας βοήθεια? Έχετε εικόνα? Σίγουρα εμείς αυτό που έχουμε στη διάθεσή μας είναι οι κλήσεις. Ωραία. Οι κλήσεις και οι καταγραφές από αυτούς που ζητούν βοήθεια. Σωστά. Σας είπα όμως και πριν, και δεν είναι τυχαίο τρόπος που αναφέρθηκα, γιατί εννοείται ότι δεν έχουν γίνει μεταφορές μόνο αυτών των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και προανέφερα. Γίνεται μια κατηγοριοποίηση σε προτεραιότητα, γιατί τα μέσα, όπως σας είπα, είναι 15 και προσπαθούμε να προσεγγίσουμε ακόμα και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Και η δουλειά των εναερίων μέσων βεβαίως δεν είναι μόνο να μεταφέρουν τους ασθενείς, αλλά να μεταφέρουν. Πόσες κλήσεις είναι σε αναμονή? Το καταλαβαίνω. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε συγκεκριμένο σημείο. Ναι. Είναι αρκετές κλήσεις σε αναμονή και υπάρχουν και ακόμα άλλες κλήσεις σε εξέλιξη. Θα σας πω μόνο ένα συνολικό νούμερο πανελλαδικά και ένα νούμερο από την περιφέρεια Θεσσαλίας. 6.400 κλήσεις έχει δεχτεί το πυροσβεστικό σώμα από την Τρίτη το πρωί που το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Και μόνο στην περιφέρεια Θεσσαλίας οι κλήσεις είναι 4.427. Δηλαδή, ότι 4.427 κλήσεις μπορεί για το ίδιο περιστατικό να είναι 4, 5 και 10 κλήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εδώ μαθαίνουμε για σπίτια στα οποία είναι 35, 40, 50 άτομα μέσα, γιατί είναι το σπίτι διόροφο και είναι πιο ασφαλές να είναι όλοι μαζί στο δεύτερο όροφο. Κύριε Βαρθακογιάννη, σε επικοινωνία, παρακαλώ. Τώρα, σε ποιες κοινότητες, σε ποια χωριά υπάρχουν πάρα πολύ εγκλωβισμένοι, εσείς τι εικόνα έχετε? Εμείς έχουμε κληθεί να επιχειρήσουμε στα χωριά, ναι, στο τρίγωνο που σας ανέφερα και πριν, ανάμεσα σε Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα και παρόχθεια του ποινιού, και πολύ περισσότερο από κλήσεις που έχουμε είναι στα χωριά Κοσκινάς, Αγία Τριάδα, Παλαμά, Μεγάλα Καλύδια, Φαρκαδόνα, Μεταμόρφωση, Μαραθέα, Ιταία, Βλαχός, Λαμούρη και άλλα. Είναι μια ολόκληρη. Άρα πόσο χρόνο τώρα, δηλαδή εσείς βλέπουμε με όλα τα σώματα ασφαλείας, όλα τα σωστικά συνεργεία και από θάλασσα, θα το πούμε έτσι με τις βάργες, αλλά και από τον αέρα με τα ελικόπτερα, πόσος χρόνος απαιτείται τώρα για να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι και πάρα πολλά τα σημεία που θα πρέπει να πάτε και να επιχειρήσετε? Όλος ο κρατικός μηχανισμός έχει εστιάσει τις δυνάμεις του. Η ΕΜΑΚ, πυροσβεστικό σώμα, ένοπλες δυνάμεις, ελληνική αστυνομία, ΕΚΑΒ, τοπική αυτοδιοίκηση. Μην ξεχνάμε πάρα πολλοί εθελοντές. Ακόμη και πολίτες που διαθέτουν σκάφη έχουν βγει και βοηθούν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πρωτόγνωροι για τα ελληνικά δεδομένα. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλοι μας δεν θα είμαστε στο πεδίο μέχρι την τελευταία στιγμή. Μάλιστα. Μέχρι να μεταφέρουμε σε ασφαλές υφυσημείο και τον τελευταίο άνθρωπο. Βεβαίως θέλει χρόνο. Η απορροή των νερών δεν μπορεί να γίνει μέσα σε κάποιες ώρες. Αυτό μπορεί να διαρκέσει και 2 και 3 μέρες ακόμα. Και θα πρέπει να ξέρετε ότι και οι άνθρωποι αυτοί, επειδή από το πρωί έτσι έχουμε φιλοξενήσει αρκετούς στην εκπομπή μας, ότι είναι χωρίς νερό, είναι χωρίς φαγητό, χωρίς φάρμακα και πολλοί έτσι άνθρωποι ηλικιωμένοι από την Τρίτη το πρωί και έχουμε Παρασκευή. Οπότε αυτό, τώρα είναι, αυτό τώρα είναι Λάρισα. Έτσι. Λάρισα απευθείας εικόνα. Απευθείας εικόνα ζωντανή. Τι βλέπετε αυτή την ώρα? Είναι το πεδίο το οποίο προηγουμένως έπαιρνε στους ώμους του ανθρώπου και τους έβγαζε έξω. Και πάει και κύριε εκπρόσωπε, συνέχεια. Η δύσκολη ερώτηση της ημέρας.
Πόσους ανθρώπους ψάχνουμε, ξέρουμε, υπάρχουν αγνοούμενοι? Οι αγνοούμενοι δηλώνονται είτε στην ελληνική αστυνομία και κάποιες περιπτώσεις ακόμη και στο πυροσβεστικό σώμα από κάποιους ανθρώπους που ψάχνουν τους δικούς τους. Μέχρι στιγμής αγνοούμενοι δεν έχουν δηλωθεί πέραν αυτών που επίσημα έχουν αναφερθεί. Και μπορώ, αν θέλετε, να σας αναφέρω και ποιοι είναι αυτοί οι αγνοούμενοι. Μπορούμε. Ναι, ναι, ποιοι είναι. Έχουμε λοιπόν τον πρώτο, όπου μας τέθηκε στις 5 του μηνός, όπου ξεκίνησε και το φαινόμενο. Ο άνδρας αυτός που με το αυτοκίνητό του πήγε να διασχίσει το ρέμα της Αγίας Εκατέρινης στο Βόλο, ο 42χρονος που τον αναζητούμε ακόμα, την επόμενη μέρα στις 6 του μηνός, έναν 77χρονο άνδρα στο Πάλτσι του Πηλίου, και επίσης εμείς αναζητούμε ακόμη δύο Αυστριακούς και δύο Γερμανούς, τους Αυστριακούς στο Πήλιο και στην Αργαλαστή Πηλίου επίσης και τους Γερμανούς. Εμείς αυτούς αναζητούμε μέχρι στιγμής. Άρα είναι συνολικά 6 έχουμε... άτομα αυτά που μας είπατε. Ναι, ακριβώς 6 επίσημα. Άτομα. Έξι άτομα και έξι επίσης άτομα δυστυχώς που έχουν φύγει από τη ζωή, δεν τα κατάφεραν να... Άρα, αν καταλαβαίνουμε καλά, επισήμως άνθρωπος ο οποίος να αγνοείται στην περιοχή του Παλαμά, της Καρδίτσας, σε εκείνο το μέτωπο, δεν υπάρχει. Οι αγνοούμενοι δηλώνονται κυρίως από τους συγγενείς ή από άλλα οικεία πρόσωπα. Είμαστε σε συνεχή επαφή με το κέντρο επιχειρήσεων της ελληνικής αστυνομίας, ώστε όποια πληροφορία έχετε εκεί να διασταυρώνεται και από εμάς και να γίνονται και αντίστοιχες ενέργειες. Ναι, θα το ξέρατε, θα είχατε ενημερωθεί από την αστυνομία ότι στο τάδε σημείο του τάδε χωριού φαίνεται ότι εκείνη την ώρα ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο δεν τον έχουν ξαναδεί. Λογικά θα το ξέρατε. Ακριβώς όπως τα λέτε. Ακριβώς όπως τα λέτε, όμως η επικοινωνία είναι συνεχόμενη, κάτι τέτοιο μπορεί να τη διάρκεια της ημέρας σήμερα ή και αύριο. Είμαστε σε διαρκή επαφή όλα τα κέντρα επιχειρήσεων. Να, μάλιστα. Μακάρι, τι να πω. Κύριε Παθρακογιάννη, να πάνε όλα καλά. Όχι ότι είναι ελαφρύς απολογισμός, αλλά... Και να απεγκλωβιστούν σύντομα, λοιπόν, όλοι αυτοί. Καλό κουράγιο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Λοιπόν, πάμε